And radio is the one, 106,2, η νούμερο 1, 1, 2, what's up, τι κάνετε Είμαι ο Τζιου και είστε συντονισμένοι εδώ στο ΜΕΑΤΙΒΙ, εδώ στο House of Bars για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα και τώρα θα σας πω μερικά rap facts που έχω μαζέψει για εσάς για να ξέρετε Πάμε λίγο να τσεκάρετε το Invasion of Privacy της Cardi B είναι το πρώτο άλμπουμ στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει όλα τα τραγούδια της πιστοποιημένα platinum ή υψηλότερα. Φαντάζεστε ένα, ένας δίσκος ολόκληρος, ο οποίος να είναι 10-15 τραγούδια που όλα τα τραγούδια να πιστοποιηθούν πλατινένια. Αυτό είναι απίστευτο και αυτό είναι ένα ρεκόρ για τις Ηνωμένε Πολιτείε γενικά. Απίστευτη Cardi B μας το έχει αποδείξει χρόνια τώρα από το Bondag Yellow και έπειτα. Πάμε στο επόμενο μας λοιπόν uh, rap fact. Ο Lil Durk λέει ότι χρεώνει 350.000 δολάρια για ένα κουπλέ αν δεν ξέρει ποιος είσαι. Οκ, okay, οκ okay, ο Lil Durk. Είναι νομίζω πολλά τα 350.000, είναι το 1 ένα τρίτο ενός εκατομμυρίου. Και εντάξει, οκ, okay, αν, αν θέλετε ρε παιδί μου από την εμπειρία μου να σας πω κάτι στο χώρο της hip hop συνήθως, άλλα λένε και άλλα όντω χρεώνουν. Αλλά οκ, okay, εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε, ο καθένα μπορεί να πει: Εγώ, η τιμή μου είναι αυτή. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Ο Κιτ Κούντι θα γράψει, θα σκηνοθετήσει και θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Netflix Teddy. Ο Kid Cudi είναι ένα άνθρωπο πάρα πολύ δημιουργικό, μα έχει δώσει πάρα πολύ όμορφε μουσικέ, έχει επηρεάσει πάρα πολλού ανθρώπου όπω ο Kanye West, όπω ο Travis Scott. Ο Travis Scott έλεγε και, και σε ένα τραγούδι που είχαν κάνει μαζί ότι οι κοπέλε γουστάρουν, λέει τον Σκότ, λέει, αλλά στην πραγματικότητα γουστάρουν το Κιντ Κούντι, α πούμε, θέλοντα να δείξει πόσο έχει επηρεαστεί από τον Κιντ Κούντι στη μουσική του και ίσω και στο ραπ του θα πω, ίσω και στα φωνητικά του θα πω. Έτσι, αυτά τα ημι μελωδικά που κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και γυρνάμε πίσω για τα πιο φρέσκα rap news. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο Χάζο Μπάζι με Είστε συντονισμένοι στο ΜΕΑ TV, εδώ που πρέπει να είστε κάθε μέρα για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Και τώρα θα μιλήσουμε για μερικά φρέσκα νέα που σας έχω εδώ πέρα. Rap news. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο Drake, ο Jay Cole, η Megan The Stallion, ο Pop Smoke και ακόμα περισσότεροι νικητές για το iHeart Radio Music Awards του 2022. Τα μουσικά βραβεία Heart Radio 2022 πραγματοποιήθηκαν στο Shrine Auditorium στο Los Angeles την 3η 22 Μαρτίου με τον θρηλυκό J, ως τον χαρισματικό οικοδεσπότη της βραδιάς. Ο J δεν είναι απλά ένας ράπερ, δεν είναι απλά χαρισματικός, είναι θρύλος. Λοιπόν, Τώρα, στην ένατη η τελετή απονομή γιόρτασε του καλλιτέχνε και τα τραγούδια που παίχτηκαν περισσότερου στου σταθμού iHeartRadio και στην εφαρμογή iHeartRadio καθ' όλη τη διάρκεια του 2021. Η παρουσία του hip-hop έγινε αισθητή και όχι μόνο επειδή ο LL ήταν οικοδεσπότη. Ε, νομίζω ότι δεν γίνεται και πολύ αλλιώ πλέον, δηλαδή αναγκαστικά τώρα το hip-hop είναι παντού, το trap είναι παντού, το ίδιο πράγμα είναι βέβαια, και πάλι λέγοντα. Ο Lil Nas κέρδισε τον άντρα καλλιτέχνη της χρονιάς χάρη στη μεγάλη επιτυχία του ντεμπού του άλμπουμ του Montero και των επιτυχιών του In The Sweet Baby και Call Me By Your Name ξεπερνώντας τους Drake, The Weeknd, Justin Bieber και Ed Sheeran. Και θα προσθέσω ότι το αξίζει γιατί έκανε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ έτσι και για τη hip hop, αλλά γενικά για τη μουσική βιομηχανία. Εγώ περνάω τέλεια με τον Lil Nas X, οπότε θα πω το αξίζει γιατί αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πω όμως λίγο πιο πολύ ότι δεν είναι ένας καθαρά hip hop καλλιτέχνης, αλλά θα πω ότι χρησιμοποιεί πιο πολύ το hip hop ήχο για να περάσει αυτό το οποίο θέλει. Πριν από λίγες μέρες κρόλαρα στο TikTok και υπήρχε αυτό το κορίτσι που έλεγε σε όλους ότι θα έπρεπε να έχουν αυταπάτες και αυτό δεν είχε νόημα για μένα. Είπε ο Λίνα Σέξ ενώ λάμβανε το βραβείο στη σκηνή. Και μετά το σκέφτηκα και είπα δεν θα ήμουν εδώ που βρίσκομαι τώρα στη ζωή μου και στην καριέρα μου αν δεν είχα πάτες Δηλαδή ο Λίνα Σέξ μας λέει ότι μέσα από τις αυταπάτες του κατάφερε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Και μπράβο του, αν αυτό λειτουργήσε για αυτόν, respect. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας νέο, το οποίο είναι πολύ fresh και αυτό, γιατί είναι, είναι έτσι ωραίο, φιλανθρωπικό, τσεκάρετε. Ο Τζέικ έδωσε... Ε, επταψήφια δωρεά και σκοπεύει να επισκεφτεί το σχολείο I Promise του LeBron James. Ο Drake είναι φιλάνθρωπος αφού έδωσε σε έναν τυχαίο θαυμαστή 20.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Turks and Caicos με τον Jack Harlow, ο Six Dog, ο Six God δίνει για άλλη μια φορά. Ο Six Dog, ωραία φάση. Λοιπόν, Πάμε λίγο να τσεκάρετε. Ο Drizzy έκανε ένα δείπνο στο Λόμπο την περασμένη εβδομάδα στο εστιατόριο Harbor 60 στο Τορόντο, όπου τράβηξε επίση το βίντεο Headlines για λογαριασμό τη Stake, τη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών και κρυπτονομισμάτων με την οποία συνεργάζεται. Σας έχουμε πει πολλέ φορέ ότι ο Drake παίζει παιχνίδια στο ίντερνετ και πατάει εκεί και βάζει δεκάδε χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ και γίνεται χαμό προφανώς γίνεται με την εταιρεία Stakes που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Με τους Lakers στην πόλη ο LeBron James βρισκόταν στο κτίριο και ο Drake έκανε μία ομιλία για να δώσει πίσω τροφοδοτώντας την ψυχή και υποσχέθηκε ένα εκατομμύριο δολάρια στο δημοτικό σχολείο του James I Promise στο Άκρον του Οχάιο. Ο Drizzy υποσχέθηκε επίσης να επισκεφτεί τα παιδιά πριν τελειώσει η σχολική χρονιά. Ωραίος. Εγώ και ο Έντι από το Στέικ θα αφιερώσουμε ένα εκατομμύριο δολάρια στο σχολείο Αεπρόμη, είπε. Και θα πάω να το δώσω μόνο μου πριν τελειώσει η σχολική χρονιά. Φιλάνθρωπος ο Drake και πολύ καλά κάνει. Έτσι κι αλλιώ έχουμε συνηθίσει το Drake να έχει μια πάρα πολύ ωραία, έτσι όμορφη εικόνα που σου βγάζει ένα, μια. Βγάζει μια καλοσύνη ο Drake, βγάζει ένα, έναν αυθορμητισμό, μια καλοσύνη, ένα ωραίο vibe γενικότερα το οποίο αυτή τη στιγμή επαληθεύεται δίνοντας ένα εκατομμύριο δολάρια στο δημοτικό σχολείο του LeBron James, το I Promise, το οποίο έρχεται από αυτή την καμπάνια και από αυτό το, το ακραίο γύρισμα που πότε έχει γίνει. Το έχει γίνει, πότε έχει γίνει ρε Ορφέα, θυμάσαι που ήταν που, με τους Golden State που χάνανε και μετά θα... Και με είπε, ήταν η καμπάνια του I Promise ότι ο LeBron James θα φέρει στο Cleveland το δαχτυλίδι και τελικά το έκανε. Πρέπει να ήταν 17, 16, κάτι τέτοιο, 15. Τέλος πάντων, ο LeBron James είναι ο βασιλιάς, γι' αυτό λέγεται και The King και γι' αυτό μας δίνει αυτά τα πράγματα που μας δίνει και respectάρουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Da Baby, Rockstar, πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω για Legendary Facts. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Buzz για να μαθαίνουμε τα πάντα γύρω από το hip hop. Είμαι ο Τζιούκ και είστε ζωνισμένοι στο MAD TV όπω πρέπει να είστε για να μαθαίνετε τα πάντα για το hip hop. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μερικά legendary facts και θα μιλήσουμε για μια καλλιτέχνητα η οποία πριν από λίγα χρόνια μα έκανε πολύ εντύπωση. Γιατί? Γιατί? έχουμε δει ότι αυτό το παιχνίδι εδώ πέρα που παίζεται, το rap game που λέμε, είναι κυρίω αντρικό άθλημα. Και όταν μπαίνουν γυναίκε στο χώρο με το δικό του τρόπο είναι πάντα κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όμορφο, για να έχουμε και αυτή την οπτική γωνία και αυτέ τι παρουσίε και αυτέ τι μουσικέ. Πάμε λίγο. Μιλάμε για την ίδια Ζάλια λοιπόν. Η άμεθη στα Μέλια Ακέλη είναι γεννημένη στι 7 Ιουνίου του 1990 και είναι Αυστραλή ράπερ, τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και μοντέλο. Είναι γνωστή ω η Ζάλια και σε ηλικία 16 ετών η Ζάλια μετακόμισε από την Αυστραλία στι Ηνωμένε Πολιτείε για να ακολουθήσει μια καριέρα στην μουσική. Κέρδισε δημοσιότητα αφού κυκλοφόρησε τα μουσικά βίντεο για τα τραγούδια της «Είναι λίγο παράξενο να το πω στον αέρα το πρώτο» και το «Two Times» στο YouTube τα οποία έγιναν viral. Η Αζάλια λοιπόν υπέγραψε συμβόλιο οχογράφησης με δισκογραφική Grand Hustle του TI και λίγο αργότερα κυκλοφόρησε τον τεμπού το mixtape της το «Ignorant Art» το 2011. Το debut studio album της Azalea, The New Classic, το 2014, κορυφώθηκε μεταξύ των πέντε κορυφαίων σε πολλά charts παγκοσμίως. Το άλμπουμ τελικά έφτασε στην κορυφή των Billboard Top R&B και Hip Hop Albums, κάνοντας την Αζάλια την πρώτη μη Αμερικανίδα γυναίκα rapper που έφτασε στην κορυφή του chart. Το New Classic είχε προηγηθεί... Ε, το New Classic είχε προηγηθεί ηγηθεί το debut το της Azalea, το Work, και το single της κορυφαίας λίστας Fancy, το οποίο έφτασε στο Billboard Hot 100, τον Ηπα. Επιπλέον, πέτυχε τρεις κορυφαίες επιτυχίες ταυτόχρονα στο Hot 100. Ακραίο αυτό. Και το, το πέμπτο single του άλμπουμ, το Black Widow, έκανε τον τεμπούτο της αργότερα εκείνο το έτος. Ακραίο τραγούδι. Το 2018, μετά από διαφωνίες, άλλαξε εταιρεία κυκλοφορώντα το EP Survive the Summer το 2018 με την Island Records. Η Αζάλια αργότερα έγινε ανεξάρτητη καλλιτέχνης και δημιούργησε τη δική της δισκογραφική Bad Dreams μέσω μιας συμφωνίας διανομής με την Empire. Το δεύτερο άλμπουμ της το In My Defense κυκλοφόρησε το 2019 ακολουθούμενο από ένα άλλο EP το Wicked Lips την ίδια χρονιά. Το τρίτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του στο The End of an Era κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2021. Η Αζάλια έχει πουλήσει 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως με 22 εκατομμύρια single μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, έχει τέσσερα Team Choice Awards και τέσσερις υποψηφιότητες για Grammy. Αυτή λοιπόν ήταν η, η η οποία μας έκανε πολύ εντύπωση από την αρχή που μπήκε στο χώρο και συνεχίζει και ροκάρει μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να δούμε Drake, Life is Good μαζί με τον αγαπημένο μας Future. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω στο House of Bars. Γυρίσαμε εδώ πίσω στο House of Bars για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα και τώρα θα έχουμε το Song of the Day, το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο όταν είχε βγει έκανε απίστευτη εντύπωση παντού. Ήταν πολύ ξεχωριστό για την εποχή του. Και δεν είναι άλλο από το του Λίο Βέιν το Lollipop. Τσεκάρετε, το Lollipop είναι ένα τραγούδι του Λίο Βέιν που εκδόθηκε ως το βασικό σύγκο από το έκτο στούντιο άλμπουμ του, το Carter το 3. Αν δεν έχετε να ακούσει το Carter το 3, να πάτε τώρα να ακούσετε το Carter το 3, γιατί είναι πραγματικά δισκάρα, έχει μέσα το Lollipop, έχει μέσα το Amelie, έχει μέσα το Mr. Carter μαζί με το Jay-Z. Ο Lil Wayne λέγεται Carter στο επίθετο, όπως και ο Jay-Z και κάνανε μαζί κομμάτι που λέγεται Mr. Carter, δηλαδή είναι σαν δύο Έλληνες να κάνουν Mr. Παπαδόπουλος, ξέρω κάτι τέτοιο, έτσι λίγο χαζούλικο αυτό που είπα. Δεν πειράζει όμως, πάμε λοιπόν. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 13 Μαρτίου του 2008. Το Lollipop είναι το πιο πετυχημένο single του Leo Wayne και του Static Major μέχρι σήμερα, περνώντας 5 μη συνεχόμενε εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 Chart. Το single πιστοποιήθηκε 5 φορές πλατινένια, oh my god, από την RIAA για, ε, για... πωλήσεις για πωλήσει 5 εκατομμυρίων μονάδων στις Ηνωμένε Πολιτείες Και κατατάχθηκε στο νούμερο 1 hip hop ω το νούμερο 1 hip hop τραγούδι του 2008 από το MTV. Το τραγούδι κατατάχθηκε στο νούμερο 5 στη λίστα του Rolling Stone με τα 100 καλύτερα τραγούδια του 2008. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε τον Lollipop κατευθείαν, αλλά πριν από αυτό θα σας πω καληνύχτα και peace!